Τώρα στα Γιάννενα θα πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη Σιώμο, τον ανταποκριτή μας εκεί. Βασίλη, καλημέρα και σε σένα, γιατί ουσιαστικά εχθές αποκαλύψατε μία άλλη συγκλονιστική ιστορία με πρωταγωνιστές, ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά είχαν ορκιστεί να είναι αυτοί που θα εφαρμόζουν τον νόμο. Από ό,τι φαίνεται, αυτό που έκαναν, και θα μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει, δούλευαν για ίδιον όφελος. Καλημέρα, Σταυρούλα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο δικαστικό μέγαρο. Σε λίγη ώρα από τώρα αναμένετε να προσαχθούν εδώ οι 6 συλληφθέντες. Πρόκειται για έναν αστυνομικό, 2 σοφρονιστικούς υπαλλήλους, 2 διοικητικούς υπαλλήλους της φυλακής Σταυρακίου και μία γυναίκα πολίτης που φέρει σχέση με βαρυπινίτη των φυλακών. Ήταν η μεταφορέας των χρηματικών ποσών που περνούσαν με παράνομο τρόπο στο λογαριασμό του βαρυπινίτη στη φυλακή, και έτσι είχαμε την εμπλοκή τόσο των σοφρονιστικών υπαλλήλων όσο και του αστυνομικού. Ήταν μια γιγαντεία επιχείρηση που έγινε από τους αστυνομικούς, αδιάφθορους αστυνομικούς των εσωτερικών υποθέσεων. Ήρθαν χθες τα ξημερώματα στα Γιάννενα, 6 ώρα το πρωί, πιάσαν στον ύπνο τόσο τους σοφρονιστικούς όσο και τους κρατούμενους. Μπήκανε με άντρες των ΕΚΑΜ, με δημιουργία των ΜΑΤ, με αστυνομικούς της ΣΟΠΚΕ, με αστυνομικούς σκύλους, κάνανε φύλο και φτερό τη φυλακή. Υπήρχαν πληροφορίες εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι σοφρονιστικοί, αστυνομικός και άλλοι πολίτες εμπλέκονται σε ένα κύκλωμα που έχει να κάνει με την διοχέτευση ναρκωτικών τόσο εντός της φυλακής όσο και εκτός της φυλακής. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν ό,τι τελευταίο μέσο υπάρχει για την παρακολούθηση από θέμα τεχνολογίας. Για πολλούς μήνες έχουν ηχογραφήσει και έχουν καταγράψει πολλές ώρες από συνομιλίες των εμπλεκόμενων μερών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε η έρευνα στο σοφρονιστικό κατάστημα Σταυρακίου. Η έρευνα συνεχίζεται όμως, η προανάκριση, στην αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων. Εδώ είναι ο εισαγγελέας από τη Θεσσαλονίκη που ηγείται της όλης έρευνας. Οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων, συνεχώς μεταφέρονται άνθρωποι που εργάζονται στη φυλακή στην αστυνομική διεύθυνση, δίνουν καταθέσεις. Για κάποιους από αυτούς μπορεί να υπάρχει εμπλοκή, για κάποιους απλά να πούνε το τι γνωρίζουν. Και σύμφωνα με ανώτατη αστυνομική πηγή που μίλησα, οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα οι πράξεις που έχουν διαπράξει, και όχι μόνο ένα κακούργημα, γιατί μου είπαν συγκεκριμένα πάνω από 3 άτομα έχουμε σύσταση συμμορίας. Και όσο ανεβαίνει ο αριθμός των συμμετοχόντων, των ανθρώπων δηλαδή που ήταν σε αυτό το κύκλωμα που εξυπηρετούσαν αυτόν τον βαρυπινίτη, από εκεί πέρα μπορεί να πάμε σε σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και να δούμε τι άλλο έχουν διαπράξει τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι σοβαρά. Η δικογραφία είναι ογκώδη. Ναι, η δικογραφία είναι ογκώδη. Σίγουρα σήμερα οι κατηγορούμενοι θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν μετά από κάποια 24 ώρα, να έρθουν οι συνήγοροι υπεράσπισης να μελετήσουν γιατί κατηγορούνται οι πελάτες τους, ποια είναι η σχέση τους. Πάντως είναι μια σοβαρή υπόθεση που για πολλούς μήνες οι αδιάφθοροι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τη δράση αυτών των ανθρώπων. Για να καταλήξουν σε αυτές λοιπόν τις 5 μέχρι στιγμής συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, όπως μας λες, σε αυτή την πολύ σοβαρή. 6 συλλήψεις, Σταυρούλα. Λοιπόν, Βασίλη. 6 συλλήψεις. 3 γυναίκες και 3 άντρες. Και αυτή λοιπόν ήταν πολύμηνη η έρευνα και η παρακολούθηση που γινόταν σε συγκεκριμένα άτομα. Λοιπόν, πολύ σοβαρή υπόθεση.